Λίγες μόλις ημέρες πριν τη διεξαγωγή στην Καβάλα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Finn Masters, ο ναυτικός όμιλος Καβάλας πραγματοποιεί με επιτυχία τους αγώνες του κυπέλου Άνοιξης NOC 2015 και παράλληλα ετοιμάζεται για την μεγάλη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ήδη μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι αφίξεις των αθλητών που θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Όσον αφορά τους σημερινούς αγώνες, είναι μια παλαιά διοργάνωση του ναυτικού ομίλου Καβάλας με τη συμμετοχή πληρωμάτων από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Και οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν από το λιμένα Θάσου για να καταλήξουν μπροστά στον ΟΚ. Μόλις τερμάτισε το πρώτο σκάφος της τελευταίας ιοδρομίας του αγώνα της Άνοιξης του 2015, ενός αγώνα που χρόνια τώρα οργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας. Συμμετέχουν αρκετά πληρώματα από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι από τους πιο σημαντικούς αγώνες της Βόρειο Ελλάδας, και διότι ο συντελεστής που δίνει η Ομοσποδία είναι 0,95 και έτσι τα πληρώματα που παίρνουν μέρος βαθμολογούνται με υψηλή βαθμολογία. Οι αγώνες βοήθησαν, ο άνεμος βοήθησε να πραγματοποιηθούν οι αγώνες αυτοί. Ξεκίνησε η τελευταία ισοδρομία από το Λιμένα. Καβατζάραν τα πληρώματα το νησάκι της Θασοπούλας, μετά το Φιδονήσι, και τερματίζουν εδώ μπροστά μας στο ναυτικό όμιλο Καβάλας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτές τις μέρες, την επόμενη εβδομάδα, ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εστιοπλοίας με σκάφη τύπου Φουίν, που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα από 22 μέχρι 29 Μαΐου. Ήδη τα πρώτα πληρώματα έχουν έρθει στην Καβάλα και συνεχίζουν να έρχονται καθημερινά. Και σήμερα με την Μπουκαδούρα ξεκίνησαν τις προπονήσεις τους. Έχουν έρθει κάποια πληρώματα από την Ελβετία, την Πολωνία και την Γερμανία, καθώς και κάποιοι Έλληνες αθλητές. Οι συνθήκες είναι ιδανικές για το μήνα Μάιο για τέτοιου είδους αγώνες και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία. Το ένα Channel ήταν παρόν και σε αυτή τη διοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας, όπως θα είναι παρόν με την πλήρη κάλυψη των αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Finn Masters που θα διεξαχθεί στην Καβάλα.